Η κυβέρνηση ανοίγει τη Δευτέρα τα σχολεία ανοχήρωτα, με μόνο ένα επιπλέον self-test, επικαλούμενη δήθεν τη διεθνή εμπειρία. Στις άλλες χώρες όμως, ο εμβολιασμός είναι καθολικός, ενώ εδώ υστερεί ιδιαίτερα μάλιστα στα νέα παιδιά και όχι με ευθύνη των οικογενειών τους. Στις άλλες χώρες τα τμήματα κλείνουν με ένα ή δύο κρούσματα. Εδώ διατηρείται το 50% συν ένα, δηλαδή πρέπει να αρρωστήσουν τουλάχιστον 12 παιδιά για να κλείσει ένα τμήμα. Το μέτρο αυτό αποφάσισε μονομερώς η κυβέρνηση. Είναι μέτρο πολιτικής σκοπιμότητας και όχι επιδημιολογικής ευθύνης. Στις άλλες χώρες χορηγούνται δωρεάν τεστ PCR, εδώ πληρώνονται πανάκριβα. Στις άλλες χώρες μοιράζονται δωρεάν μάσκες αυξημένης προστασίας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εδώ τίποτα. Στις άλλες χώρες δεν αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα, όπως παράλογα έγινε εδώ φέτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απευθύνει έκκληση να ακουστεί η γνώμη πολλών ειδικών, αλλά και η αγωνία των γονιών και των εκπαιδευτικών. Να μην ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα για λίγες μέρες, έως ότου να ξεσπάσει το κύμα της πανδημίας. Είναι αναγκαία η μικρή παράταση των διακοπών για να μπορέσει να ανασάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα κατέχει αναλογικά το μαύρο ρεκόρ παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων, θανάτων και νοσηλευμένων σε ΜΕΘ. Απευθύνουμε έκκληση. Να μην μετατραπούν τα παιδιά μας σε πειραματόζωα και τα σχολεία σε τόπους υπερμετάδοσης της νόσου και διάδοσης του ιού στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς. Να καταργηθεί το 50% συν 1 που λειτουργεί ως μηχανισμός μετάδοσης του κορονοϊού. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν με ασφάλεια και τα παιδιά σύντομα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.